Φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, στην Αμερική, τον Καναδά, την Ευρώπη και την Αυστραλία, καλώς ήλθατε στη χριστουγεννιάτικη εκπομπή «Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα 2020». Αυτή η δύσκολη χρονιά για την ανθρωπότητα μας αποχαιρετά και στη θέση της έρχεται επιτέλους η ελπίδα. Σε πείσμα των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνει ο πλανήτης, οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες γιορτάζουν διαφορετικά από τις άλλες χρονιές τα Χριστούγεννα και τον ερχομό του νέου έτους. Έτσι και εμείς, στα δορυφορικά κανάλια του Αντένα, παρά τις αντίξωες συνθήκες, διοργανώσαμε για 13η συνεχόμενη χρονιά τον παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής «Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα». Όπως και ο διαγωνισμός μας, έτσι και η εκπομπή που ετοιμάσαμε φτιάχτηκε αποκλειστικά για εσάς, τους Έλληνες που ζείτε στο εξωτερικό. Την αφιερώνουμε σε όλους εσάς, τους μικρούς ζωγράφους, αλλά και τους καθηγητές και τους γονείς σας, που σε μια τόσο δύσκολη χρονιά βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία ο αγαπημένος μας χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός. Τα δορυφορικά κανάλια του Αντένα επισκέφθηκαν διαδικτυακά εφέτος σχολεία της Αμερικής και της Αυστραλίας που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και γέμισαν χαρά, συνομιλώντας με τους μικρούς ζωγράφους και το διδακτικό προσωπικό. Τα παιδιά στο ελληνικό σχολείο Αριστοτέλης της κοινότητας του Αγίου Χαραλάμπου του Ιλινόη συμμετείχαν με χαρά στο διαγωνισμό ζωγραφικής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μαθητές του Σαββατιανού Σχολείου Αριστοτέλης στην κοινότητα του Αγίου Χαραλάμπους σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Ζωγράφισα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Ζωγράφισα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Ζωγραφίζω ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και πολλά δώρα. Καλά Χριστούγεννα. Έχω ζωγραφίσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς. Έγραψα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με πολλά δώρα και ένα τζάκι. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Έφτασα τον Άγιο Βασίλη τη νύχτα. Καλά Χριστούγεννα!